Έλα, Σακατάκ. Τι έγινε, όλα καλά? Όλα καλά, φίλε. Είσαι έτοιμος? Τι έτοιμος, ρε, για πού? Τι για πού, βρε μαλάκα, δεν είπαμε ότι θα πάμε για ποτό? Όχι, ρε φίλε, και είμαι ακόμα στο σπα. Τέλος δουλεύεις τώρα. Εννοείται πως θα έρθει, δεν ξέρεις πάντα. Και Κυριακή δουλεύεις, ρε φίλε. Τι γίνεται? Δουλεύω και Κυριακή στο σπα, ναι, η καλύτερη μας μέρα. Τι να κάνω? Εντάξει, θα μου τα πεις όλα με τις παραγγελίες και όλα αυτά και τις... και τα μαγαζιά με τα ρούχα και με το σπα και με όλα. Έχεις να μου πεις πολλά. Έλα, θα τα πούμε σε λίγο. Αγόρι μου. Πού είσαι, ρε φίλε? Δηλαδή, άμα δεν είχαμε ραντεβού, πώς θα αργούσες? Να σου πω αλήθεια τώρα, το ξέχασε. Εντάξει, αφού ξέρεις, δουλεύω πολύ. Κοίτα, θα μπορούσα να διαλέξω πολλά αυτοκίνητα, αλλά διάλεξα νομίζω αυτό που είναι πιο κοντά στην προσωπικότητά σου. Είναι γρήγορο, 350 άλογα, δυνατό. Είναι SUV, Porsche, Hybrid, τα έχει όλα, τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν είναι το αμάξι που μου αντιπροσωπεύει, γιατί είναι πολύ ψηλά η κλίμακά του. Γιατί, ρε φίλε, τι σαν αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Τι αυτό με ξέρεις, με ξέρεις ότι εγώ με... ξέρω ότι πας μακριά, πας με τα μπούνια, χωράς τα πάντα. Μ' αρέσεις. Και είσαι και οικονομικός. Μ' αρέσεις. Και συμφέρω. Και συμφέρεις. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Τι έχει βραδιά, τι έχεις κανονίσει? Θα δεις. Ο κόσμος μέσα από το Survivor πρόλαβε να δει αυτό που είσαι εσύ πραγματικά? Ή μέσα από το makeover που κάνεις με αυτό το κορίτσι δείχνεις και άλλα στοιχεία του χαρακτήρα? Νομίζω σου αυτή ήταν η συνέχεια. Με γνώρισε πολύ καλά ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Και εγώ που έχω κάνει τόσα χρόνια φοιτητής, και αυτό που εκπαιδεύω στην Κατερίνα είναι όταν τελειώσει το project να έχει αλλάξει τρόπο ζωής όσον αφορά την υγιεινή διατροφή και την καθημερινή προπόνηση. Mm. Ακόμη και τώρα, μετά από τόσα χρόνια επαγγελματικού αθλητισμού, δεν μπορώ πλέον να βάλω τον εαυτό μου τόσο εύκολα σε τάξη. Τι σημαίνει? Ακόμη και το φαγητό είναι θυστικό. Η ωραία γεύση, το πιο εθιστικό. Η καλή παρέα, να ξεφύγεις λίγο, να φας λίγο παραπάνω. Είναι θυστικό και από το σεξ. Είναι πολύ θυστικό. Και εκεί είναι που πρέπει να βάλεις. Να είναι καλά, έγινε καρά μου. Πώς την είπα? Μαργαλένα ρο. Χοντρό του είσαι. Πάλι καλά που την έδω. Και πετάγεται από πίσω. Πα! Καραπιά. Να δούμε τι μαγαζί θα δούμε. Να δεις τι θα κάνουμε στο μαγαζί. Breaking Balls. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, βλέπεις ένα μπιλιάρδο. Αυτό το βλέπω. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε είναι πολύ απλό. Θα παίξουμε μπιλιάρδο. Θα σπάσουμε μπάλες. Το παιχνίδι λέγεται Breaking Balls. Δεν λέγεται μπιλιάρδο. Και εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Ανάποδα. Εδώ βλέπεις κάποιες κάρτες. Okay. Σε αυτές τις κάρτες έχουμε ερωτήσεις μέσα. Οι ερωτήσεις είναι με βάση την μπίλια που θα βάζεις μέσα στην τρύπα πιο δύσκολες. Είναι πολύ απλό το παιχνίδι. Σπάς πρώτος, όποια μπίλια μπει μέσα, σου κάνω μια ερώτηση. Αν δεν μπει μέσα, παίζω εγώ. Πάμε να το δούμε. Περίμενε. Στην περίπτωση που δεν βάλεις καμία μπίλια ή δεν βάλω κι εγώ καμία μπίλια, θα πρέπει να πιούμε από ένα σφινάκι. Oh no. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρα. Κατανοητό. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Ξεκινάς πρώτος. Να πάρω τη θέκα μου, για να επιλέξεις θέκα. Έχεις ξαναπαίξει καταρχάς? Θα δεις. Για να σε δω, είμαι πολύ περίεργο. Τι πιστεύεις για μένα? Πιστεύω ότι αν δω το σκύψιμό σου θα καταλάβω πολλά πράγματα. Να ξέρεις ότι στο Λύκειο είχαμε μόνο ένα μπιλιάρδο. Και τι γίνονταν εκεί? Α, τη στέκα τη βάζεις καλά στην τρύπα. Μάλιστα. Ξεκινάμε. 3, 2, 1, πάμε! Σωστός. Φιλαράκι μου, δεν ξεκίνησα. Πας για σφινάκι. Δεν θα πάει καλά αυτό το γύρισμα. Εντάξει. Μονός. Μας βλέπω να μην μας φτάνει. Πίνω μονός. Παιδιά μας. Ποιες. Καλό. Α.
Λοιπόν, επειδή είσαι πιτσιρικάς, θα σου δείξω πώς παίζουν, ρε φίλε, και μάλιστα ανάποδα. Καλό! Πρώτη ερώτηση ή αλλιώς, ερώτηση νούμερο ένα. Για να σ' ακούσω. Μάλιστα. Λοιπόν... Δεν ξεκίνησαμε καλά. Τι σκεφτόσουν όταν ήσουν στο αεροπλάνο με τη Χριστίνα Κεφαλά, ενώ ήξερες ότι σε λίγες ώρες θα συναντήσεις τη Μαριαλένα? Τι σκεφτόμουν, καλή ερώτηση. Δεν είχα κάτι να με... Έλα τώρα που δεν είχε. Ήξερες ότι θα συναντήσεις τη Μαριαλένα και μπορεί εννοείται, να ξενερώσεις. Το δύσκολο στην προκειμένη ήταν ότι θα συναντήσω τη Μαριαλένα μετά από καιρό, μην ξέρω τη Μαριαλένα τι συμβαίνει με εμένα και τη Χριστίνα, και να βρω το κενό να της εξηγήσω τι πραγματικά γίνεται. Σε προβλημάτιζε όμως. Με προβλημάτιζε σίγουρα. Και η αντίδρασή της ήταν 2 μήνες μακριά από την πραγματικότητα και την πραγματική ζωή, και η άγνωση της, ότι δεν ήξερε τι γίνεται. Είχα λίγο άγχος. Πρώτο ball, breaking. Nice. Συνέχισε. Εδώ σπάμε τους κανόνες. Συνεχίζεις εσύ. Οπ. Παρακαλώ. Μ' άρεσε αυτό. Για να μην πω ladies first. Μ' άρεσε αυτό. Για πάμε. Σωστός. Τώρα δεν συνεχίζω. Δεν συνεχίζεις. Επειδή είσαι ένα παιδί με πολλά balls στο τραπέζι, είσαι έτοιμος για την δεύτερη ερώτηση. Για να ακούσω. Λοιπόν. Σε ποια Ελληνίδα celebrity που θα ερχόταν στο μαγαζί σου θα έκανες σπα, μασάζ δηλαδή, εσύ ο ίδιος? Σε καμία είναι αντιεπαγγελματικό. Είναι αντιεπαγγελματικό. Πρέπει να απαντήσεις όμως. Μία. Δεν σε μπορεί. Καμία. Σε καμία. Σε περίπτωση λοιπόν, και συνεχίζει η ερώτηση χωρίς να υπάρχει εδώ στο χαρτί. Κρατάω το πρωτόκολλο της σπα. Σε περίπτωση όμως που δεν έκανες σε αυτή την κοπέλα μασάζ, και σου έλεγε κάποιος από την κυβέρνηση, το χοντρένο, ότι πρέπει να κλείσει το μαγαζί. Σε αν αυτή δεν την κάνω σπα. Ναι. Μασάζ μιλάμε τώρα. Σε ποια επώνυμη? Ναι. Στη Μαριαλένα Ρωμαγιώτη. Μαριαλένα Ρωμαγιώτη. Θα έμπαινα στην αίθουσα. Για αυτή τη γυναίκα θα έμπαινα. Και μετά από αυτό, δεν έκανες break ball, φίλε, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το χαρίζω γιατί η αγάπη είναι μεγάλη. Συνεχίζεις, συνεχίζεις. Συνεχίζεις. Για να δούμε. Πας για την 11, νομίζω. Για την 11. Άκου εκεί, δεν θα έκανε σε καμία άλλη μασάζ. Εντάξει. Ήταν πασούλα αυτή για τη Μαριαλένα. Ω, και το σφινάκι σε περιμένει. Αλεξάνδρα, please. Δεν θα πάει καλά, αυτός λίγο θα βλέπω τις μπάλες. Θα μείνουμε και εδώ για πάντα. Πώς να πιω κι εγώ ένα. Ευχαριστώ. Όχι, νομίζω ότι θα χάσεις πολλές μπάλες. Οπότε άσε να έχεις. Προς τα εκεί πάει. Λοιπόν, και πάμε για την 9. Και συνεχίζεις τα ίδια. Πας τα εύκολα, αλλά η ερώτηση θα είναι πολύ δύσκολη. Για να σας ακούσω. Πάμε που το λέω. Breaking balls. Αυτά ήθελες, τι να σου κάνω. Έχει ακουστεί ότι τα όχι του Ντάνου τον βοήθησαν επαγγελματικά. Okay. Για κάποιους άλλους παίκτες reality, έχει ακουστεί ότι έγιναν μαϊντανοί. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να νιώθει μαϊντανός? Ταρατατάν, τατάν. Εύκολες. Εύκολες ερωτήσεις, μάλλον επειδή έβαλα μπάλα. Δεν το έχω νιώσει, μάλλον επειδή έχω δικές μου επιχειρήσεις. Yeah. Οπότε από την πρώτη στιγμή που βγήκα από το παιχνίδι, ήμουν στα δικά μου μαγαζιά. Και τα έξτρα που έκανα οι δουλειές ήταν πολύ λιγότερες. Συνεχίζουμε. Σκίσε την κάρτα. Στα μούτρα στο δισκό. Παίζω ή παίζει. Παίζω ή παίζει. Μεγάλο καθήκη. Παίζω ή παίζει. Μπικέ. Ναι. Παίζει. Συνεχίζω. Ευχαριστώ κύριε. Και για να δούμε. Παίρνει τη στέκα την πάρα. Θα καταφέρει να βάλει το μπαλάκι μέσα στην τρύπα. Τα έχει πολλά. Ενώ τα μπαλάκια πάνω στο τραπέζι. Και συνεχίζουμε. Άρα συνεχίζουμε σόφτε, με μία άλλη ερώτηση που ενδεχομένως να είναι soft. Για άκουσα. Πώς να έρθω εκεί κοντά σου, σε περίπτωση που πέσεις. Oh. Γιατί η soft είναι για μένα, για σένα μπορεί να είναι λίγο βαριά. Λοιπόν, έχεις πάει ένα ταξίδι στην Αμερική. Δεν έχω πάει. Πάω παρακαλώ. Κάπου εκεί λοιπόν στην έρημο έχεις ξεμείνει από βενζίνη. Μετά από πολλές ώρες περνάει ένα αυτοκίνητο. Και δεν έχεις χρήματα πάνω σου. Δεν έχεις τίποτα για ανταλλακτικό μέσο.
Μέσα στο αυτοκίνητο λοιπόν. Πού το πας, Αλέξη? Το πάω εγώ, το αυτοκίνητο το πάει. Πού το πας, Αλέξη? Με τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Μέσα στο αυτοκίνητο λοιπόν είναι ο Λιβάνης και ο Τζέιμς. Από ποιον θα ζήταγες δανεικά για να μπορέσεις να βάλεις βενζίνη? Από το Λιβάνη. Από το Λιβάνη. Δεν τελειώνει και η ερώτηση. Τη σκίζω. Παίξε, συνέχισε να παίζεις. Θα το πω εγώ. Πώς συνεχίζουμε? Λοιπόν, καταρχάς απάντησες μονολεκτικά. Βγάζεις το χαρτάκι. Εντάξει, εσύ κάνεις breaking balls, εγώ σκίζω τα χαρτιά. Δεν πειράζει. Είσαι πολύ καλός. Συνεχίζουμε. Το περίμενα. Κοίτα να δεις τώρα τι έγινε. Τελειώσαν οι ερωτήσεις. Είσαι τόσο καλός που το ξεπέταξες. Όμως επειδή έβαλες την προηγούμενη μπηλιά, έχεις το δικαίωμα να βάλεις άντεβρε χαριστικά ακόμα μία. Έτσι, για να το γιορτάσουμε. Για να δούμε. Για να σε δω. Ταν, 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 ταν. And the winner is Σάκης Κατσούλης. Thank you. Να κατάφερες. Έλα να πιούμε ένα τελευταίο. Πώς προχωράμε, πες μου. Έλα να πιούμε ένα τελευταίο σφινάκι, γιατί όντως είσαι πολύ καλός και έχεις και πολύ δυνατές μπάλες στα... Για να σε δω. Στο παιχνίδι. Αλεξάνδρα, ένα τελευταίο σφινάκι. Αυτό είναι για σένα. Thank you very much. Το πήρα εγώ. Στην υγειά μας. Γεια σου. Πάντα τέτοια, βρε. Ελπίζω να είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είσαι έτοιμος για τον επόμενο γύρο? Πάμε. Πήγαμε. Breaking balls. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα. Τελειώσαμε το παιχνίδι, ήσουν πολύ καλός. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ βλέπεις 5 φωτογραφίες. Εξαιρετικά. Τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνω? Θα σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω και 5 μπάλες. Και 5 μπάλες, πολύ σωστά. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Okay. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι η ερώτηση που έχω έχει και υποερωτήσεις. Θα πρέπει σε κάθε φωτογραφία να βάλεις μια μπάλα. Okay. Θα καταλάβεις αμέσως. Πάμε. Μετά. I'm ready. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι γίνεται το All-Star και οι παίκτες που είναι μέσα είναι οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, η Κατερίνα Καινούργιου, ο Ντάνος, ο Μουτσινάς και ο Νίκος Κοκλώνης. Θέλω να μου πεις με ποιον θα μοιραζόσουν το κρεβάτι σου, με ποιον θα μοιραζόσουν την τελευταία μπουκιά ρυζιού, με ποιον θα μοιραζόσουν τα προσωπικά σου, το μεγάλο έπαθλο και ποιον θα έκανες κουμπάρο σου. Ω, πάρε φίλε. Δεν πήγε καλά αυτό, τα θυμάμαι όλα φυσικά. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Λέμε. Τελευταία κουταλιά ρύζι. Για να σε δω. Λοιπόν, θα πεις, φίλε. Φίλε, έχω τακτική, δεν κρίνομαι ποτέ. Πάντα στο παιχνίδι, όταν κέρδιζα, εκτός της Μαριαλένας, ο επόμενος παίχτης που έπαιρνα μαζί μου στα έπαθλα ήταν αυτός που είχε τελειώσει μαζί μου τα αγωνίσματα. Άρα, επειδή ο Ντάνος είναι πολύ καλός αγωνιστικά, θα μοιραζόμουν μαζί το ρύζι. Το ρύζι με τον Ντανό. Ναι. Επειδή θα είναι καλός αγωνιστικά. Και θα αφήνεις τη μοναδική γυναίκα χωρίς φαΐρε, φίλε. Φίλε, αγωνιστικά πάει. Σου εξέσκησα. Όχι. Δηλαδή, κάτσε λίγο. Ο Μητσοτάκης θα έμενε απ' έξω. Ναι. Αγωνιστικά καλός παίχτης. Και από ό,τι μπορούμε να δούμε, αγωνιστικό υποβαθρό έχει ο Γιώργος. Ναι. Θα την αφήσω γύρω. Μάλιστα. Δεχτεί λοιπόν η απάντηση. Ποιο θα ήταν αυτό που θα μοιραζόσουν το κρεβάτι μαζί του? Δηλαδή, το σημείο που κοιμάζεις στην καλύβα. Το σημείο που κοιμάμαι, ε. Έλα, μην κοιτάς την Κατερίνα. Πάει μόνο του. Νομίζω θα κοιμάται ελαφριά. Μετά από τόσα talk show που έχει κάνει, που μιλάει, που κάνει και ράνει, νομίζεις ότι δεν θα είναι κουρασμένος στο τέλος της ημέρας, οπότε θεωρώ ότι θα κοιμηθεί ήσυχα. Δεκτό, δεκτό, καλώς. Λοιπόν, με ποιον... Θα έλεγα τα προσωπικά μου. Θα έλεγες τα κουτσομπολιά σου, τα προσωπικά σου. Τα προσωπικά μου θα τα έλεγα σε έναν. Και νομίζω θα τα άκουγε και θα με συμβούλευε τέλεια. Και θα τρώγε κράξιμο από πίσω. Το ρωματάκι σου. Και... Θα με άκουγε όμως. Ποιον θα έκανες, πώς έχεις βάλει? Έχεις βάλει τρεις. Ευχαριστώ μου. Και μένουν, με ποιον θα μοιραζόσουν το μεγάλο έπαθλο? Οκ. Okay. Κοίτα, πάει η σάτοπο απαγωγή. Θα το πάω αντίστροφα. Ποιον θα έκανα κουμπάρο? Δύο ερωτήσεις δεν έχω ακόμα. Ναι, έχεις τον κουμπάρο και το αυτό κουμπάρο που μοιραζόσουν τα λεφτά. Και τα λεφτά. Πρόσκειται τι θα απαντήσεις. Έχω έτοιμη τη δικιά μου απάντηση σε αυτό που θα πεις.
It's difficult. Έπαθλο και κουμπάρο. Τα αν έχεις στρατηγική και αν χρησιμοποιήσεις και το ένα και το άλλο στο μυαλό σου, είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις πού πρέπει να δοθούν αυτά τα δύο. Κουμπάρο και έπαθλο. Περίμενε τώρα, τώρα θα σε σκίσω. Θα έδινες σε αυτόν που ενδεχομένως να μην ξέρει και πάρα πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται, ή τουλάχιστον δεν ξέρει τόσο καλά να διαχειρίζεται τα οικονομικά όσο ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ διαχειρίζεται τα οικονομικά όλης της χώρας. Μην τα βλέπει! Δεν πήγε καλά. It's not breaking balls! Λοιπόν! Μπορεί και να έχασα. Τελειώσαμε. Δεν έχασε τίποτα. Χάρηκα πολύ. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Τους αγαπάμε για αυτούς. Ήταν! Τους αγαπάμε. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαία και αυτή εδώ. Με τον τρόπο πολύ που ήταν μαζί μας. Δώσαν την παρουσία τους. Καλά πήγε αυτό. Και μας κάνανε να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Ήταν το Breaking Balls και ήταν ο Σάκης Κατσούλης. Γεια. Φιλάκια.